Πάμε, γιατί πολλές είναι οι ερωτήσεις σας και καθημερινά σας λέμε να μας στέλνετε τις δικές σας ερωτήσεις και τις απορίες για οτιδήποτε σας απασχολεί. Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχετε ένα αυξημένο ενδιαφέρον για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το ύψος του ποσού της αποζημίωσης, πότε θα καταβληθεί αυτό σε εργαζόμενους, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να καλησπερίσω για μία ακόμα φορά και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του στην εκπομπή, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου. Κύριε Χριστοφοράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντάκη, καλησπέρα. Πώς πάει η καραντίνα, θα το ρωτήσω, έτσι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πριν μπούμε στα ουσιώδη και στα ενδότερα που αφορούν πολλούς. Και εσείς, παρόλο που έχετε κλειστεί με τις οικογένειές σας μέσα στα σπίτια, υπάρχουν στιγμές που είστε συνεχώς στο τηλέφωνο, πληροφορώντας όλους εμάς, που βεβαίως δεν ξέρουμε τόσο καλά το νομικό πλαίσιο, δεν ξέρουμε τι πολλές φορές τι μπορεί να κρύβει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μια υπουργική απόφαση που έχει να κάνει κακά τα ψέματα με το μισθό μας, με την αποζημίωσή μας και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε οι φοροτεχνικοί κλεισμένοι στα σπίτια μας, δυστυχώς, αν και πολύ θα το θέλαμε. Είμαστε στα γραφεία μας, γιατί αυτή την περίοδο πραγματικά, όσο και αναπτυχθεί κοινότυπο, θεωρούμε όλοι ότι επιτελούμε κοινωνικό καθήκον σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε οικονομικά τους ανθρώπους που δοκιμάζονται υγειονομικά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ώστε ξεπερνώντας την υγειονομική κρίση, να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν, να μειώσουμε την οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει. Είμαστε λοιπόν στα γραφεία μας. Από τα γραφεία μας προσπαθούμε κι εμείς καθημερινά μέσα σε ένα πλήθος πράξεων νομοθετικών περιεχομένου, σε εγκυκλίους και αποφάσεις που βγαίνουν με συχνότητα πλέον λιγότερο της ώρας και μια νέα απόφαση. Έχετε πολλές πληροφορίες να επεξεργαστείτε και άλλες τόσες ερωτήσεις να απαντήσετε από ενδιαφερόμενους που σκέφτονται πώς θα πάρουμε τελικά και πότε θα λάβουμε το επίδομα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κύριε Χριστοφοράκη, σας παρακαλώ. Πάμε να δούμε γιατί ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα για τους δικαιούχους των 800 ευρώ. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι των επιχειρήσεων, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε έχουμε και αλλαγή στις προθεσμίες. Πείτε μας τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, έχει αλλάξει η προθεσμία που μέχρι και χθες και προχθές, με συγχωρείτε, 30 του μήνα ίσχυε για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με διοικητική εντολή. Ναι. Του υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα κομμωτήρια, τα Ινστιτούτα Αισθητικής, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα κτλ. Αυτοί που έκλεισαν λοιπόν με διοικητική εντολή, η αρχική προθεσμία, οι επιχειρήσεις να υποβάλουν το αίτημά του για στήριξη και ταυτόχρονα και το αίτημα για αναστολή των σχέσεων, των εργασιακών σχέσεων με τους εργαζόμενους τους. Ήταν καταρχήν η προθεσμία 31 του μήνα. Με παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 30 του μήνα, απόλυτα λογικά με δεδομένο ότι η εγκύκλειος βγήκε 28, πήγαν λοιπόν η προθεσμία για αυτές στις 10 Απριλίου. Αυτό που δεν άλλαξε το Υπουργείο και αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά σήμερα σαν πρόβλημα, είναι οι προθεσμίες που είχε δώσει για τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις να υποβάλουν το αίτημα, ώστε να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η προθεσμία για τους εργαζόμενους είναι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημίτου, δηλαδή σήμερα 1η Απριλίου. Καλό μήνα, δεν είπαμε. Καλό μήνα. Έχετε δίκιο. Καλό μήνα. Με υγεία. Σήμερα 1η Απριλίου, λοιπόν, λήγουν οι αιτήσεις των εργαζομένων που αναστάλθηκε η σχέση εργασίας τους και εργαζόταν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με διοικητική εντολή. Και το αφημίτου λήγει σε ένα. Αύριο σε όσους λήγει σε δύο, μέχρι τις 10 του μηνός. Όμως αυτό είναι ανακόλουθο σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν προθεσμία έως και 10 του μηνός να δηλώσουν την αναστολή. Και εκεί προκύπτει το ερώτημα και τηλεθεατών. Γιατί είπαμε, κύριε Χριστοφοράκη, σήμερα είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και τηλεθεατών. Βέβαια, να δώσουμε και όλες εκείνες τις χρηστικές συμβουλές, οδηγίες για το ποια θα είναι τα βήματα από εδώ και στο εξής, για να συμπληρωθεί και η φόρμα η ανάλογη. Προηγείται η αίτηση της επιχείρησης ή του εργαζομένου τελικά? Απαραίτητα προηγείται η αίτηση της επιχείρησης. Ναι. Η αίτηση της επιχείρησης παίρνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Με βάση τον συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου συνδέεται το αφημί του εργαζόμενου. Ναι. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση την ίδια ημέρα που θα υποβάλει το αίτημα να αποστείλει στον εργαζόμενο το εγγράφο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που αναστέλει την εργασιακή σχέση. Σε δεύτερη φάση ο εργαζόμενος μπαίνει, υποβάλλει το δικό του αίτημα στην πλατφόρμα που είναι για τους εργαζόμενους. Η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους, να πούμε ότι είναι μια πάρα, πάρα πολύ απλή πλατφόρμα. Ουσιαστικά με τους κωδικούς που τάξη μπαίνει, χρειάζεται να δηλώσεις απλά ένα IBAN, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα email χρειάζεται.
Το πρόβλημα που θεωρώ όμως ότι θα το λύσουν, αν όχι σήμερα, αύριο, το Υπουργείο Οικονομικών, είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν γίνεται να έχει μεταγενέστερη προθεσμία η δήλωση που πρέπει να προηγηθεί τη δήλωση του εργαζομένου. Κατανοητό. Αυτό θεωρώ όμως ότι είναι τεχνικό, ξέφυγε από το Υπουργείο, θα το φτιάξουν. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε και όποια εξέλιξη υπάρχει, βεβαίως να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Πείτε μου κάτι, θα σας βάλω τώρα σε ένα αγώνα δρόμου, κύριε Χριστοφοράκη, το ξέρετε, το συνηθίζω εγώ σε αυτό. Επειδή πιέζει και ο χρόνος, θέλω να απαντήσουμε σήμερα σε ερωτήματα τηλεθεατών. Λοιπόν, εργαζόμενος απασχολείται σε δύο επιχειρήσεις. Από ποια επιχείρηση λαμβάνει την αποζημίωση? Θα λάβει από μία επιχείρηση, από την πρώτη λογικά που θα υποβάλει το ΕΕ. Ναι. Την αναστολή της εργασιακής σου σχέση με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της οποίας θα λάβει το επίδομα. Το επίδομα είναι ένα, είτε σε μία, είτε σε δύο, είτε σε τρεις επιχειρήσεις εργάζεται. Ο πρώτος που ένα λοιπόν το επίδομα. Ένα λοιπόν. Ακριβώς. Λοιπόν, εργαζόμενος σε επιχείρηση με αναστολή σύμβασης και ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή έχει μία διτή επαγγελματική ιδιότητα, δικαιούται επίδομα? Είναι ένα κομμάτι που δεν το έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το Υπουργείο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Εφόσον είναι η επιχείρηση ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο κάθε επιχείρηση που έχει ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ και η εργασιακή του σχέση ανασταλεί, δικαιούται το επίδομα. Αλλά είναι προσωπική άποψη, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα με εγκύκλιο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση τηλεθεατή, νομίζω έχει να κάνει και με το θέμα του Ταμείου Ανεργίας. Η επιδότηση, λέει, της ανεργίας μου λήγει 31 Μαρτίου. Τι δικαιούμαι, αν δικαιούμαι? Θα πάρει παράταση το επίδομα ανεργίας, αυτοδίκαια, χωρίς να κάνει τίποτα ο τηλεθεατής για άλλους 2 μήνες. Μέχρι 31 Πέμπτου δηλαδή θα λάβει Ταμείο Ανεργίας και ας ελπίσουμε ότι θα έχει τελειώσει τότε η υγειονομική κρίση, να μην χρειαστεί παράταση του μέτρου. Κύριε Χριστοφοράκη, έχουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή τι θα γίνει, έχει ανακοινωθεί κάτι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή ανεπίσημα, έστω αν γνωρίζετε κάτι για τους υδραυλικούς, για τους ηλεκτρολόγους, για τους οικοδόμους? Για το κομμάτι της οικοδομής έχουν ανακοινωθεί κάδοι ήδη που έχουν ενταχθεί. Δεν έχουν ανέβει ακόμα στο εργάν για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το αίτημα. Αναμένεται αργά το βράδυ να έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση τους στο σύστημα εργάν για να μπορούν να υποβάλουν. Δεν είναι όλοι κλάδοι, είναι αρκετοί από αυτούς. Είναι το γνωστό πρόβλημα με τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που καθένας χρησιμοποιήσει, χωρίς ποτέ να μπορεί να φανταστεί ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που αυτός ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας θα καθορίζει τη λήψη επιδόματος ή όχι. Πάντως, γενικότερα, οι κλάδοι της οικοδομής πήγαν στο πλαίσιο από πρώτη Τετάρτου. Δηλαδή, πρώτη Τετάρτου. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, από αύριο, εν πάση περιπτώσει, θα έχουν ανέβει σίγουρα άλλοι στο εργάνι. Θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το αίτημα στήριξης. Λοιπόν, ένα ακόμα ερώτημα τηλεθεατή. Έχω εταιρεία Όμικρον Έψιλον. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Έχω κλείσει, λέει ο άνθρωπος, και τα 2 μου καταστήματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν δικαιούμαι αποζημίωση. Γιατί, κύριε Χριστοφοράκη? Λοιπόν, αν ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας εντάσσεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις, με χθεσινό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, είπε ότι σε όλες τις εταιρικές μορφές πλην των ανωνύμων, εκτός των ανωνύμων, θα ληφθεί ένα επίδομα 800 ευρώ που θα αναφέρεται όμως στην επιχείρηση και όχι στους μετόχους. Δηλαδή, επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι χθεσινό αυτό. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Αν ο υπάλληλος νιώθει ασθενής και ζητήσει να μείνει σπίτι σε καραντίνα, οι ημέρες απουσίας αφαιρούνται από την κανονική του άδεια, πληρώνεται κανονικά από την επιχείρηση? Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χριστοφοράκη, παρακαλώ. Εάν δεν προστομήσει βεβαίως η νοσοκομείου ότι είναι ασθενής, να χαρακτηριστεί ως άδεια ασθενίας με τις προϋποθέσεις που έχει η εργατική νομοθεσία, σε αυτή την περίπτωση θα χαρακτηριστεί αναγκαστικά κανονική άδεια. Μάλιστα. Θα πληρωθεί με κανονικά, αλλά θα πληρωθεί από την κανονική του άδεια. Κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ίσως ήταν κατατοπιστικότατος για μία ακόμα φορά, ακριβής. Ενδεχομένως να τα πούμε και στην πορεία, γιατί είναι τέτοιες ημέρες που επιτάσσουν μία παραπάνω εξειδικευμένη λογική και εκ μέρους των φοροτεχνικών. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι, γιατί ξέρω περνάτε και εσείς τα δικά σας εκεί με τα τηλεφωνήματα και με τα email και με το διαδίκτυο για να μην περάσει το διάστημα αυτό το χρονικό και βεβαίως να μείνει ανικανοποιητός κάποιος εργαζόμενος ή κάποια επιχείρηση. Αν έχουμε μισό δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, ναι, πολύ γρήγορα. Ναι. Να ενώσω τη φωνή μου μόνο με όλους τους υπόλοιπους, να παρακαλέσω όσους μας ακούνε να συμμορφωθούν με τις εντολές του ΕΟΔΗ να μειώσουμε την υγειονομική κρίση. Έτσι. Πρέπει να τελειώνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με λιγότερες απώλειες με αυτό το φαινόμενο. Να είστε καλά, κύριε Χριστοφοράκη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι.